από τις εργαζόμενες, από τον κόσμο, από τους καθηγητές, τους δασκάλους, από τον κόσμο, τους μετανάστες που ήρθαν εδώ πέρα, που δίνουν τη μάχη να μην πεθαίνουν στα στρατόπεδα, γιατί θέλουμε νοσοκομεία για να σώζονται ζωές, όχι να τα διαλύουν, από τους φοιτητές, από όλες τις συλλογικότητες και τα συνδικάτα και την αριστερά. Μεταφέραμε μόλις το αίτημα στην αστυνομία, γιατί αυτή είναι η είσοδος του Υπουργείου Υγείας. Με την αστυνομία υποδέχεται τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία για μια σύντομη συνάντηση με τους εκπροσώπους από τα συνδικαλιστικά όργανα, από το Σωματείο του Αγίου Σάβα, την ΑΔΕΔΗ, την ΠΟΕΔΗ, την ΟΕΝΔΙΕ, την ΕΙΝΑΒ. Μόλις τώρα μας μετέφερε η αστυνομία το μήνυμα του Υπουργού. Απάντησε ότι δεν δέχεται να συναντήσει κανέναν για άλλη μια φορά. Και δεν σταμάτησε σε αυτό. Διεμήνησε ότι για το περιεχόμενο της κινητοποίησης μας τοποθετείται η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αρνητικά, δηλαδή ξεκάθαρα ότι θα με απολύσουνε. Αυτή είναι η απάντηση αυτή τη στιγμή του Υπουργού Υγείας. Έχω να πω ότι είναι ντροπή, είναι πραγματικά έσχος να μιλάνε με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για τους υγειονομικούς. Αυτό δείχνει ποια είναι η συνέχεια, τι θέλουν να κάνουν, αλλά είναι γελασμένοι, γιατί είμαστε πιο δυνατές και πιο δυνατοί. Αυτοί είναι κλεισμένοι στα γραφεία τους, εμείς είμαστε ο κόσμος που παλεύουμε. Και θα έχει και συνέχεια. Και αύριο στα ασφαλιστικά μέτρα, 9 η ώρα το πρωί, στην Ευελπίδων συγκεντρωνόμαστε όλοι πάλι. Και 7 του μήνα θα βγούμε στις πύλες το πρωί σε όλα τα νοσοκομεία και 22 προσανατολιζόμαστε για πανηγειονομική απεργία. Δεν θα ησυχάσουν από μας, δεν θα τους περάσει. Συνεχίζουμε, δεν φεύγουμε από εδώ και εκδικούμε συνάντηση και να ικανοποιήσει το αίτημά μας να μην απολυθώ.